Φίλες και φίλοι, καλό σας απόγευμα. Είναι μεγάλη χαρά μας γιατί φιλοξενούμε σήμερα τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο και βρίσκεται μαζί μας βεβαίως για να τον γνωρίσουμε και να συζητήσουμε, όπως είχαμε πει, ένα πολύ έτσι μεγάλο και όμορφο θέμα γύρω από την πίστη μας που λέγεται Θεία Χάρης. Πριν πάμε στη Θεία Χάρη, Πανιερότατε, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Να σας ρωτήσω έτσι δύο λόγια, αν μου επιτρέπετε, γύρω από το όλο αυτό που περιμένουμε για την Κύπρο μας. Είστε και μορφή της από τη Ζώδια. Είχαμε χτες την εκλογή του τουρκοκύπριου ηγέτη. Ναι. Και γεμίζει ξανά ένα τόνο αισιοδοξίας η ψυχή μας. Ιδιαίτερα όσων ανθρώπων γνωρίσαμε και ευλογηθήκαμε με την ελευθερία της αναπνοής στην ελεύθερη Κύπρο. Ίσως οι υπόλοιποι να μην γνωρίζουν τι σημαίνει Κύπρος ελεύθερη. Αλλά θα ήθελα μια κουβέντα να σας παρακαλούσα να μας πείτε επ' αυτού. Είναι όντως μια νότα αισιοδοξίας η εκλογή του Μουσταφά Κιντζή, καθότι ήταν πάντοτε ένας ξεκάθαρος άνθρωπος για το πώς βλέπει το μέλλον της Κύπρου. Και έβλεπε αυτό που περιγράψατε προηγουμένως, μια ενωμένη Κύπρο, ολόκληρη Κύπρο, από άκρου σ' άκρου. Τώρα ήταν ένα σχόλιο, διότι ξέρετε με ρώτησαν πολλοί από χτες μέχρι σήμερα. Μου έκαμε εντύπωση το ποσοστό που πήρε ο Μουσταφά Κιντζή, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, 60%, που πολλοί πολιτικοί θα προσδοκούσαν να έχουν. Αυτόν τώρα πώς αποκωδικοποιείται στη δική μου αίσθηση, ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα επενδύει σε έναν άνθρωπο που την Κύπρο τη θέλει επανενωμένη, ολόκληρη και ομοσπονδή. Σε δεύτερη ανάγνωση αυτού του αποτελέσματος, φαίνεται επίσης ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα ξέρει τι θέλει. Νομίζω εμείς οι Ελληνοκύπριοι ακόμα παραδέρνουμε στο τι ακριβώς θέλουμε, τι επιθυμούμε και τι μπορούμε. Είναι τρία διαφορετικά αυτά δεδομένα της ανθρώπινης ύπαρξης, που επειδή πολλοί πληγώθηκαν στην Κύπρο και από ημέτερους και ξένους, προκαλούν μια ανοριμότητα εν πολλοί σε εμάς στον τρόπο που βλέπουμε το μέλλον μας. Οι Τουρκοκύπριοι που τους έχω ζήσει αρκετά και τους ζω πηγαίνω ερχόμενος τακτικά στην σταυρωμένη και κατεχόμενη γη μου, βλέπω ότι αισθάνονται το φόβο, αυτό που είδατε είναι αποτέλεσμα και φόβου, όχι μόνο ελπίδας. Και ποιος είναι ο φόβος? Φόβος είναι η τουρκοποίηση αυτών που εμείς λέμε κατεχόμενα. Το να γίνουν μια επαρχία της Μεγάλης Τουρκίας, άλλη μια επαρχία της Μεγάλης Νεοοθωμανικής Τουρκίας. Και αυτόν το τελευταίο, Νεοοθωμανική Τουρκία, σε τι παραπέμπει? Παραπέμπει στην αγωνία που έχουν πολλοί Τουρκοκύπροι, ιδιαίτερως νεότεροι οικογενειάρχες Τουρκοκύπροι, ότι αν συνεχίσουν με την προσπάθεια που κάνει ο Ερντογάν, ο Νταβούτογλου, γενικά η Άγκυρα, να τουρκοποιεί την κατεχόμενη γη, η παιδεία να γίνεται όλο και περισσότερο ισλαμική και σουνιτική, αισθάνονται ότι πλέον δεν θα είναι η ταυτότητα που είχαν ο Ακιντζή για παράδειγμα στη Λεμεσό πριν γίνει πρόσφυγας κι αυτός. Άρα απειλούνται πολλά για τους Τουρκοκύπριους. Όχι πως για μας δεν απειλούνται. Έχουν συνειδητοποιήσει, έχουν αφυπνιστεί και έχουν συνειδητοποιήσεις, ναι. Λέτε, μας λέτε, που είναι πιο συνολικής αξίας. Ενώ εμείς σε σύγκριση με τους Ελληνοκύπριους παραπέουμε λόγω του ότι... Τους Τουρκοκύπριους να πεις, ναι. Ναι, ναι, σε σχέση οι δύο κοινότητες είναι πιο αφυπνισμένοι και ξέρουν περισσότερο ότι θέλουν. Είναι μεγαλύτερη η πίεση. Οι Τουρκοκύπριοι. Η πίεση είναι μεγαλύτερη σε αυτούς. Και ο άνθρωπος ο οποίος συμπιέζεται, όπως την Αγία, άμα την πιέσεις βγάζει λάδι. Από την άλλη, Πανιερότατε, εδώ ο κόσμος, εάν μπορούμε να έχουμε μια εκτίμηση από εσάς για όλα αυτά τα κακά που μας βρήκαν, και δεν μιλώ μόνο την κατοχή που είναι τεράστια πληγή και δεν εκτιμήθηκε
41 χρόνια μετά ακόμα δεν έχουμε βρει το εύρος της, το βάθος της πληγής της, η έκπτωση ηθών, τη θεσμή μας καταπατημένη, η ρουσφετοκρατία, η ρουφιανιά, όλα τα τεινά, όλα αυτά. Υπάρχει έτσι μια ελπίδα ότι αν περάσουμε τελικά σε μια νέα σελίδα, σε μια ομόσπονδη Κύπρο. Το πάτε καθαρά και το κρατώ αυτό, ναι. Γιατί μιλάτε καθαρά. Ναι. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσει έτσι ένα τέλος σε όλα αυτά τα τεινά που έφερε μαζί της, που έφερε μαζί το πόλεμος. Ναι, θα απαντήσω καθαρά. Νομίζω όχι, δεν θα φέρει έναν τόσο ιδανικό τέλος μια ομόσπονδη Κύπρος. Γιατί θα σε απαγοητεύσω σε τούτο. Πλέον δεν βλέπω να έρχεται μια ομόσπονδη Κύπρος. Αλλά. Όχι γιατί δεν το θέλουν οι Κύπροι, είτε Ελληνοκύπροι, είτε Τουρκοκύπροι, είτε Μαρονίτες. Αλλά γιατί δεν το θέλει πια, νομίζω, η Τουρκία. Είναι ο άλλος παράγοντας που πολλοί φοβούνται και δικαίως φοβούνται, γιατί η Τουρκία που γνωρίζαμε πριν το 2004 δεν υπάρχει πια. Βλέπω σε πολλούς ανθρώπους της Κύπρου, των Ελληνοκυπρίων, να αναλύουν τα σήμερα συμβαίνοντα γεγονότα με όρους του 2004. Μάλιστα. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Λέτε ότι η Τουρκία είναι Οθωμανική πλέον. Είναι Οθωμανική. Άρα εμείς θα συνορέψουμε μια Οθωμανική Τουρκία. Ναι, αν δεν και το έχουν καταλάβει αυτό οι Τουρκοκύπροι. Ναι. Φοβούνται να μας το πούν. Εμένα μου το λένε μέσα στο φτί. Ναι. Ότι αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει στη Συρία, στο Ιράκ, στην Ιεμένη τώρα, στη Σαουδική Αραβία, ακόμα και σε αυτόν τον εξευρωπαϊσμένο Λίβανο. Να χωρίζεται ο κόσμος της Ανατολής σε Σουνίτες και Σιίτες. Ήδη συμβαίνει στην Τουρκία και στην Τουρκία συμβαίνει από το ίδιο το κράτος, από το μεγαλύτερο θεσμό που υπάρχει από τους θεσμούς, που είναι ένα οργανωμένο κράτος, το οποίο σου λέει ξεκάθαρα ότι έχω κάνει την επιλογή μου, η παιδεία μου, η θρησκεία μου, η νοοτροπία μου θα είναι ένας ισλαμικός νόμος light, όπως λένε οι σύγχρονοι, ναι, ναι. Ελαφρύς έτσι, ναι. Αλλά είναι ισλαμικός. Ας πούμε ελαφρύς, ναι. Τον πουλούν. Για μας δεν είναι καθόλου ελαφρύς που έχουμε μάθει σε ευρωπαϊκές ή και χριστιανικές αξίες. Άρα πανιερώτοντα αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο και σε περίπτωση μίλησης. Μάλιστα. Δηλαδή και ταύτα ποιή σε κακή να μην αφιένε, είναι στενά μη πανταχώθεν, όπως είπε κάποτε και ο προφήτης Δαβίδ για τα εν Κύπρο συμβαίνοντα. Εγώ προσωπικά έκανα μια εκτίμηση παλαιότερα, μερικούς τους προκάλεσε απορία, ότι έρχονται γεγονότα που και προφήτευσαν άνθρωποι του Θεού Άγιοι, που θα δώσουν διέξοδο και στην Κύπρο, και αυτή η διέξοδος θα είναι υποφελία και Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Της νης ολόκληρης, ναι. Σύνολης γης, όπως το είπατε εσείς. Ναι. Μια υπέροχη λέξη, δική σας λέξη. Ναι. Εγώ έτσι αισθάνομαι ότι εμείς θα πρέπει όσο μπορούμε να νοικοκυρέψουμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, την κοινότητά μας, δηλαδή εκεί που φτάνει το χέρι μας. Αν μπορούμε να με την ψήφο μας να αναδείξουμε κάποιο γνήσιον άνθρωπο, όπως νομίζω είναι ο Μουσταφά Κεντζή, είναι ακόμα καλύτερα. Πες ότι αυτά τα γεγονότα, τα προφητευμένα, αρχίζουν να πραγματοποιούνται. Που εγώ βλέπω ότι ήδη έχουν αρχίσει να πραγματοποιούνται. Δεν θα θέλει η τουρκοκυπριακή κοινότητα έναν ηγέτη να τη σκεπάσει, να την αγαπήσει, να την προστατεύσει, και από το νεοοθωμανικό επεκτατισμό και από ακρότητες μερικών δικών μας, από πολλούς παράγοντες. Άρα ευτύχησαν οι Τουρκοκύπροι να δώσουν έναν ηγέτη στον εαυτόν τους, ο οποίος στη δύσκολη περίσταση θα είναι πατέρας και αδελφός. Εσείς είστε, το έχω πει από την αρχή, από τη Ζώδια. Ναι. Είστε Μητροπολίτης Μόρφου, εκφράσατε πολλές φορές τη βεβαιότητα της επιστροφής και αυτό μου αρέσει. Ναι, και συνεχίζω να το λέω με απέλουτη βεβαιότητα. Το είναι κάτι το οποίο προσευχόμαστε μεν, αλλά έχετε βεβαιότητα δε, ή με ποιο τρόπο το ορίζετε ως βεβαιότητα επιστροφής?
Ναι, είναι απλό. Έχω εμπιστοσύνη μεγάλη στους Αγίους και στους Αγίους που γνώρισα. Το γέροντα μου τον Ιάκωβο, τον Τσαλίκη, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Ρήτη, και άλλους Αγίους που μελέτησα το βίο τους, είτε Έλληνες είτε Σλάβους, Ρώσους, που όλοι αυτοί, χωρίς να γνωρίζονται κατά ανάγκη μεταξύ τους, τους έκαμεν οικείους του Άγιο Πνεύμα και τους αποκάλυψαν το Άγιο Πνεύμα, και τα μέλλοντα συμβαίνουν σε όλη την οικουμένη, όχι μόνο στην Κύπρο. Φαίνεται ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είδαν αυτά που έχει αρχίσει η νέα τάξη πραγμάτων να επιβάλλει σε όλους τους λαούς. Δηλαδή? Την παγκοσμιοποίηση, της οικονομίας, της ανήθικης ηθικής, την εντατικοποίηση της τεχνολογίας, η οποία αντί να υπηρετεί αξίες διαχρονικές, ποιοτικές, υπηρετεί ό,τι απαξιώνει το ανθρώπινο σώμα και την ανθρώπινη ψυχή, την προαγωγή σιγά σιγά μιας θρησκείας, όπου όλα θα γίνουν ένα κοκτέιλ και όλοι μέσα θα μπούμε, που δεν θα μπούμε βεβαίως. Αυτή είναι η στόχη της νέας τάξης πραγμάτων. Και οπωσδήποτε μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία είναι η παρακολούθηση των ανθρώπων, το φακέλωμα της ζωής του καθενός, των αδυναμιών του καθενός, των ασθενειών του καθενός. Της ανελευθερίας. Της ανελευθερίας, η οποία πλέον μπορεί να μην είναι η δικτατορία των συνταγματαρχών που έζησε η Ελλάδα, ή του Πινοσέτ, ή της Χιλής, ή της Αργεντινής στο παρελθόν. Θα είναι μια δικτατορία καθαρά ηλεκτρονική, υπερμοντέρνα, όπου ο άνθρωπος πλέον θα μεταβληθεί σε αριθμό. Αυτό γίνεται σταδιακά και μέσα από νομοσχέδια αυτής ταύτης της Ενωμένης Ευρώπης. Άρα ζούμε τώρα. Άρα ζούμε αυτό. Αυτό το μαύρο. Ναι, και αυτό οι Άγιοι τούτοι το είδαν και μας το είπαν εμάς. Ότι όταν, όταν φτάσετε σε μια μέση ηλικία εσείς, ναι, η γενιά η δική σας, θα προσπαθήσουν να φέρουν όλη αυτήν την νέα τάξη πραγμάτων. Τι άλλο είπαν πανηρώτες? Είπα για ένα μεγάλο πόλεμο, ο οποίος θα γίνει σε πολλές χώρες, τόσο της Ανατολής όσο και της Τουρκίας και Ρωσίας. Και βλέπουμε τώρα ότι όλα τροχιοδρομούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Εγώ τα πιστεύω αυτά. Και είπαν και για την ελευθερία. Και είπαν και για την ελευθερία της Κύπρου και σε εκπομπές δικές σου. Θυμούμαι παλαιότερα άνθρωποι που παρενέβηκαν και είπαν πράγματα με απλότητα μεν, αποκαλυπτικά δε. Και ότι η Κύπρος θα ελευθερωθεί μέσα σε όλη αυτή τη δίνη της περιραίουσας ατμόσφαιρας που θα δημιουργηθεί τότε. Και αυτό θα είναι υποφελία όχι μόνο των Ελληνοκυπρίων αλλά και των Τουρκοκυπρίων. Δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Όχι, όχι, αλλά δεν θέλω, να απαντήσω ακριβώς το ερώτημα από πού πηγάζει η δική μου η βεβαιότητα. Βεβαιότητα για την ελευθερία ολόκληρης της Κύπρου, αλλά και για την ωφέλεια που θα έχουν όλοι οι καλοπροαίρετοι κάτοικοι όλων των κοινοτήτων της Κύπρου. Άρα θα συμβεί. Ξέρουμε χρόνο? Δεν ξέρουμε χρόνο. Όμως βλέπουμε τα σημεία των καιρών, ότι προχωρούν, ότι πλησιάζουν. Πανηρώτατε, θέλετε να πάρουμε μερικές ερωτήσεις ή απόψεις από τον κόσμο ή να προχωρήσουμε? Εσύ είσαι η αφέντρα εδώ του προγράμματος. Να πάρουμε λίγες ερωτήσεις, ο κόσμος θέλει να σας μιλήσει. Ναι. Κυρία Μιχαήλ, σας ακούμε. Ναι. Την ευχή σας, Πάτερ Νεόφιτε. Του Κυρίου. Ευχαριστώ. Εγώ ήθελα να μάθω με αυτές τις προφητείες. Το μέλλον της Κύπρου είναι ότι θα την καταλάβει η Τουρκία στην αρχή, διότι κάτι τέτοιο είχα ακούσει κάποτε και ότι μετά θα ελευθερωνόταν. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Το μέλλον της Κύπρου και όλων των Κυπρίων είναι η ελευθερία. Από εκεί και πέρα, αν περάσουμε και μια μικρή επώδυνη διαδικασία, θα είναι μικρή, αλλά όχι κάτι το τεράστιο, σχέση με το τι θα συμβεί σε άλλες χώρες. Μάλιστα. Κύριος Κοντογιώργης. Παρακαλώ. Πανεριώτατε. Σας ακούει, μιλήστε. Ναι, κύριε Κοντογιώργη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ναι, τώρα με την εκλογή του Ατσουζή, διαφοροποιήθηκαν καταστάσεις από την τουρκική πλευρά. Ναι. Ο Αναστασιάδης είναι έτοιμος για το μεγάλο βήμα, πιστεύετε, για να λυθεί το Κυπριακό και εμείς οι πρόσφυγες να επιστρέψουμε στήριγμα μας. Νομίζω η ερώτηση...
Η ερώτηση πρέπει να τεθεί στον κύριο Αναστασιάδη. Ο κύριος Αναστασιάδης, εν πάση περιπτώσει, έδειξε στο παρελθόν ότι ήταν έτοιμος για πολύ τολμηρά βήματα. Τώρα βρίσκεται από θέση ισχύως και εξουσίας και έχει δίπλα του, δεν θα λέγα απέναντί του, έναν άνθρωπο που είναι των αυτοφρονημάτων. Το ζήτημα το επαναλαμβάνω και εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι από χτες. Δεν είναι η έκφραση των Τουρκοκυπρίων μόνο και η βούληση του κυρίου Αναστασιάδη και του κυρίου Ακίντζη. Είναι ο παράγοντας Τουρκία πάρα πολύ δυνατός. Και μια Τουρκία η οποία αυτή τη στιγμή την ενδιαφέρει το κουρδικό. Η κατάσταση με τον Άσαντ και τη Συρία εν γέννη. Η διαίρεση μεταξύ Σιητών και Σουνιτών. Η συνεργασία, η υπόγεια με τους Ισλαμιστές και το Ισλαμικό κράτος. Αυτή η Τουρκία είναι έτοιμη, ρωτώ όλους, είναι έτοιμη για να κάνει σοβαρές συνομιλίες ή ενώ θα κάνουμε συνομιλίες ξαφνικά η Τουρκία θα βρεθεί μέσα στο Αιγαίο. Είναι και αυτό που θα προφητευμένα, ξέρεις. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό ότι σας φιλοξενούμε σήμερα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, έτσι όπως θα συνεχίζουμε να συζητούμε για όλα αυτά και να φτάσουμε και εκεί που ήταν και το θέμα μας και το προσδοκώ έτσι με πολύ χαρά, να ακούσουμε και λίγο πώς ζήσατε, πώς μεγαλώσατε, να σας γνωρίσουμε λίγο περισσότερο από τα παιδικά σας χρόνια. Γεννήθηκα στην Πάνω Ζώδια. Μια μεγάλη κοινότητα μαζί με την Κάτω Ζώδια, που είναι η Κάτω Ζώδια, είναι το χωριό της μάνας μου. Έτσι συμμετέχω και των δύο κοινοτήτων, και Πάνω και Κάτω Ζώδιας. Συνενώνετε τις δύο κοινότητες, ναι. Γιατί ήταν έτσι λίγο... Είχαν πάντοτε διαφορές προς το χαρακτήρα. Σύνηθες στην Κύπρο, ξέρεις, για τις γειτονικές κοινότητες. Είχαμε κοινά σχολεία όμως, η Πάνω και η Κάτω Ζώδια. Και ευτύχησα τον τελευταίο μου χρόνο πρώτης εισβολής, 73-74, να είμαι μαθητής της πρώτης τάξης του τρίτου γυμνασίου Μόρφου. Άρα ζήσατε. Έζησα και τη Μόρφου, ναι. Σαν κομμόπολη της περιοχής. Είμαστε από εκείνα τα χρόνια. Πολλές φορές θέλω να δώσω στα νέα παιδιά η έννοια της Κύπρου ολόκληρης, όχι με τρεις πόλεις, όπως πολύ εύστοχα το είχατε πει και εσείς, δεν θυμάμαι αν ήταν στον αέρα ή πριν την έναρξη. Αυτή η αίσθηση, αυτός ο παράδεισος που ευλογηθήκαμε να ζήσουμε για σας, μέσα από τα δικά σας. Ναι, μάτια. Για μένα ο παράδεισος που περιγράφεις τότε δεν είχε να κάνει σχέση με καμία με τη γεωγραφία και τις πολλές πόλεις που υπήρχαν τότε. Δεν ήταν ζήτημα γεωγραφικό. Ήταν ζήτημα που εχαιρόμουν, που ένιωθα ασφάλεια. Ένιωθα χαρά και ασφάλεια στην οικογένειά μου και στο χωριό μου και στη συνέχεια στη Μόρφου. Άρα τα πρώτα 10 χρόνια του παιδιού είναι πάρα πολύ σημαντικά. Με τι χαίρεται, τι ποιότητες εισραίουν στην καρδία του, τι μνήμες στη διάνοιά του. Ο Άγιος Πορφύριος που γνώρισα μας έλεγε για την κυταρική μνήμη. Ότι είναι πολύ σημαντικό, λέει ο άνθρωπος, ιδιαίτερος στα πρώτα 7 χρόνια, να έχει δυνατά βιώματα και καλή κληρονομικότητα για να μπορεί να κάνει καλή αφομοίωση αυτών των βιωμάτων. Λοιπόν, εμένα η πρόνοια του Θεού μου τα έδωσε αυτά. Μια καλή κληρονομικότητα. Από την πλευρά της μάνας μου είναι το γένος Ακρίτα και πρωτοπαπά. Οι μένοι πρωτοπαπάδες, όπως λέει και η λέξη, ήταν οι ιερείς της Κάτω Ζώδιας, αυτοί οι παλαιοί ιερείς. Και πήραμε την ιερατική πίση από αυτούς. Από την οικογένεια Ακρίτα πήραμε την αγάπη στα γράμματα, στον πολιτισμό και την πολιτική ενασχόληση με τα κοινά. Ο Νικόλας και η Μιλιά. Ναι, ναι. Συμφωνήσατε. Τώρα, η οικογένεια του πατέρα μου, η οικογένεια του Μασούρα, ήταν η οικογένεια ανθρώπων της αγροτιάς. Ήταν αλετράρης ο πατέρας μου. Πρωτινός άνθρωπος, να σκεφτείς, γεννήθηκε το 1907. Όταν εμένα με έκαμε ήταν ήδη 54 ετών. Ήμουν το ποσπόρι μου. Πόσα παιδιά ήταν. Ο πατέρας με πήρε δύο γυναίκες. Ναι. Η πρώτη του εκοιμήθη νωρίς και του άφησε δύο παιδιά, τον Ανδρέαν και τον Μιχάλη, και τα μεγάλωσε η μάνα μου, πραγματικά σαν δικά της παιδιά. Τι ωραία. Και έτσι μεγαλώσαμε 6 παιδιά συνολικά, κάτω από τη σκέπη αυτής της γυναίκας, της Μιλιάς. Και αυτή η ζωή των Ποστανιών, των Περβολιών,
της τακτικής συμμετοχής στις εκκλησίες και της πάνω και της κάτω ζώδιας του Αγίου Μάμα στη συνέχεια στη Μόρφου, ήταν αυτά που εχρωμάτισαν τη ζωή μου. Ήταν κοινότητα, ήταν μια αγαπημένη κοινότητα που είχε μια ροή η ζωή γύρω από την εκκλησία, γύρω από την οικογένεια. Το βεβαίως μια πληγή πρόωρη τότε από τα χρόνια της ζώδιας ήταν το 1970 που κοιμήθη ο πατέρας μου από ξαφνική ασθένεια 63 ετών. Αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψη του θανάτου και του πόνου, αφού μιλούμε για τον πόνο σήμερα και τις δοκιμασίες στη ζωή μας. Στη συνέχεια, ήρθε το 1974, ένας πόνος μεγάλος ήταν η διαίρεση που προηγήθηκε μεταξύ Γρυβικών και Μακαριακών. Τώρα περιγράφω βιώματα που τα είχαν όλοι, που τα έχουν, όχι τα είχαν, τα έχουν όλοι οι Κύπροι που είναι από μια ηλικία από 45 και πάνω. Αυτό μας τραυμάτισε, εννοούμενο ότι η οικογένεια μας εμάς ήταν οικογένεια με βαθιά έτσι μακαριακή θέση. Και αυτό ήταν μεγαλύτερο το τραύμα όταν έγινε το πραξικόπημα και είδαμε πολλούς γείτονες, ακόμα και συγγενείς, να μας βλέπουν σαν εχθρούς, σαν αντιπάλους. Αυτό λένε ότι ήταν χειρότερο και από τον πόλεμο όσο το έζησα. Αυτό το διπλανό ενάντια του διπλανού, ο γείτονας του γείτονα. Έτσι. Και αυτό είναι καλά να το θυμόμαστε με συγχωρητικό φρόνημα, διότι και οι άνθρωποι εκείνοι είχαν έναν όραμα πολύ υψηλό, πολύ μεγάλο, την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, αλλά κάτω από άλλες συνθήκες που δεν ήταν οι ίδιες, όπως το 1955-1959. Αυτό λοιπόν είναι ένα άλλο τραύμα, το οποίο σπάνια το περιγράφω. Μπορώ να σου πω ότι είναι και η πρώτη φορά που το λέω τόσο ξεκάθαρα. Στη συνέχεια βγήκαμε πρόσφυγες. Τώρα που πλέον είμαι μοναχός και επίσκοπος και διαβάζω τα κείμενα της Εκκλησίας, υπάρχει ένα κείμενο το οποίο το διαβάζουμε στην αρχή της 40ης, όταν αρχίζει η νηστεία, και είναι ο Αδάμ και βλέπει τον Παράδεισο από μακριά, όταν τον έβγαλε έξω ο άγγελος από τον Παράδεισο, και είπε ο Αδάμ, λέει, «Ήμι Παράδεισε πάντιμε, ο διεμέ πεφυτευμένος και δια την Εύαν και κλεισμένος». Και λέω κι εγώ, «Ήμι Παράδεισε πάντιμε της Ζώδιας, της Μόρφου, της Κύπρου ολόκληρης, ο διεμέ πεφυτευμένος και δια τους Τούρκους και κάποιους ξεροκέφαλους δικούς μας, σήμερα και κλεισμένος». Βλέπεις, τα λέμε και τώρα μετά από τόσα χρόνια και συγκινούμαστε. Πώς να μην συγκινούμαστε, πανιερώτατε, πώς να μην συγκινούμαστε, η ζωή μας ήταν έτσι. Τότε λοιπόν σε εμάς ήρθε και άλλη πληγή, άλλος πόνος. Ο αδελφός μου ο Πέτρος, ο οποίος πολέμησε γενναία και στη Λάπιθον και στον Καραβά στην Κερίνια, ήρθε, μας είδε, πρόσφυγες πια, στην περιοχή που τώρα είμαι Ποιμενάρχης και Μητροπολίτης, στη Σολιά, στη Σολιά, και μας επήγε στον Πεδουλά, σε ένα σπιτάκι μικρό. Αφήσαμε πίσω μας τα αρχοντόσπιτα της Ζώδιας, μας επήγε σε ένα δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, το ξενοδοχείο Μαραγκός στον Πεδουλά. Μόλις το είδε η αδερφή μου η Στέλλα, έβαλε το κλάμα, λέει, που καταντήσαμε να μένουμε. Και μέναμε τότε σε αυτές τις δύο κάμαρες τρεις οικογένειες. Τρεις οικογένειες. Και ο Μακαρίτης ο Πέτρος είπε έναν τραγούδι της εποχής εκείνης, «Καμαρούλα μια σταλιά δύο επί τρία». Και είπε, «Θα έρθω να σας δω και την επόμενη φορά, το επόμενο Σαββάτο». Και ερχόμενος να μας δει, σκοτώθηκε σε δυστύχημα αυτοκινητιστικών. Αυτός που δεν σκοτώθηκε στον πόλεμο. 22 Αυγούστου του 1974. Παναγία μου, τι πράγμα. Λοιπόν, τώρα η τραγική ηρωνία, η πρόνοια του Θεού για να μου δώσει ολόκληρη την απάντηση σε αυτόν τον μεγάλο πόνο που εζήσαμε όλοι σαν οικογένεια. 22 Αυγούστου του 1998 εξελέγηκα Μητροπολίτης Μόρφου. Την ημέρα που ήταν η ημέρα του θανάτου του αδερφού μου. Και πλέον πηγαίνουμε εμείς, ερχόμαστε εδώ στη Λευκωσία, στους συνοικισμούς, γνωρίζουμε την απρόσωπη ζωή των συνοικισμών που πώς τότε ήταν αυτά τα χρόνια, υποδιαμόρφωση είναι οι συνοικισμοί τότε. Πώς ήταν τα χρόνια αυτά, δηλαδή αφήνεις τον Παράδεισο. Μάλιστα.
Και εισέρχεσαι στον πετόν. Ναι, εισέρχεσαι στον πετόν. Ζεις ένα, στον γκρίζο, εντελώς γκρίζο στον πετόν, γκρίζο, όπως το είπατε. Έχεις ένα αδερφό που είναι το στήριγμα. Φαίνεται ότι ο Πέτρος λειτουργούσε ως στήριγμα της οικογένειας. Ως αντικαταστάτης του. Αντικαταστάτης και ξαφνικά του πατέρα. Τον χάνεις. Γλιτώνει πόλεμο, τον χάνεις. Πώς ήταν όλο αυτό, πώς το βιώσατε? Αφού το λέω τώρα και συγκινούμε, σκέψου τότε. Πώς να με συγκινήσετε, έτσι. Βεβαίως. Όμως... Είναι κόλαση. Αυτό το πράγμα... Εμείς δεν ζήσαμε κόλαση στην οικογένειά μας. Δεν είναι κόλαση όλο αυτό. Είναι εσωτερικός οδυρμός. Και μεγάλος θυμός για μένα. Το έζησα ως θυμό, ξέρεις. Λένε ότι το πρώτο στάδιο της απώλειας είναι ο θυμός. Και πρέπει να είναι ο θυμός. Και έτσι τώρα όσοι έρχονται κοντά μου, είτε για εξομολόγηση, είτε για συνομιλία... Και μου λέει για τα παιδιά τους που χάνουν, είτε με αρρώστιες, είτε με δυστυχήματα. Τους νιώθω πάρα πολύ. Και τους αντιλαμβάνομαι και το θυμό που αισθάνονται και ακόμα κατάκριση κατά του Θεού, γιατί να το επιτρέψει ο Θεός αυτό το πράγμα. Ναι. Μου κάνει εντύπωση οι Κύπριοι πόσο αποθέματα πίστεως έχουν, που όταν έχουν απώλεια, ιδιαίτερος για λόγους θανάτου, αυτή η πίστη δεν χάνεται. Απλά βάζουν τον Θεό στο απέναντι ρινγκ, στο απέναντι στρατόπεδο, για να τον έχουν ως τον πιο άνετον αντίπαλο, διότι ο Χριστός είναι ο πλέον ταπεινός, η άκρα ταπείνωσης. Τι πιο γλυκής αντίπαλος από τον Χριστό? Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τους Κυπρίους, και οι ιερείς μας όταν βλέπουν έτσι λαόν πονεμένο, να διερωτάτε μα γιατί το επέτρεψε αυτόν ο Θεός, να είναι έτοιμοι να ακούσουν τον πιστό μας να ευρίσκεται σε αυτήν τη συχητική κατάσταση, τη θυμοειδή κατάσταση, με πολλή ανοχή, να του δώσουμε δικαίωμα να φωνάξει, να διαμαρτυρηθεί, ακόμα και να κρίνει και να κατακρίνει αυτόν τον ακατάκριτο, τον κύριο της ζωής και του θανάτου. Πριν πάμε... Εγώ το έζησα αυτό, ξέρεις. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πριν πάμε στα επόμενα στάδια της ζωής σας, θα ήθελα να σταθούμε λίγο απάνω σε αυτόν τον τεράστιο πόνο, τεράστια απώλεια. Ναι. Χάνεις το σπίτι σου, χάνεις τη ζωή σου, χάνεις τις προσλαμβάνουσες σου. Η μάνα 6 παιδιών ξαφνικά χάνει το γιο της που είναι το στήριγμά της. Εσείς βρίσκεστε μέσα στον πετόν από τον παράδεισο, όσοι ξέρουν τη μόρφη, μιλούμε για αυτή η μυρωδιά του λεμονανθού, ευλογημένη λεμονιά. Ιδιαίτερως αυτήν την περίοδο. Αυτή την περίοδο ήταν σαν να είσαι, περπατούσες στον παράδεισο. Ήταν μια ευλογία απέραντη. Τα χάνετε όλα λοιπόν. Ζείτε τρεις οικογένειες σε δύο δωμάτια. Τι γίνεται μέσα στη ψυχή σας, τι γίνεται μέσα στην οικογένειά σας, δηλαδή όλος αυτός ο πόνος, ναι, όλη αυτή η απώλεια. Μου είπατε θυμό. Επόμενη φάση. Η επόμενη φάση ήταν η μάνα μας να αναλάβει αυτόν τον πόνο και αυτόν τον θυμό, να τον εκκλησιάσει. Αυτό άμα το αντιληφθούν οι μανάδες και οι γιαγιάδες της Κύπρου, είναι μεγάλη ευθύνη και μεγάλη ευλογία για αυτές. Οπότε το κάθε έναν από τα παιδιά είχε το δικό του θυμό, τη δική του αγανάκτηση, το δικό του πένθος, αλλά όλα αυτά εμείς ξέραμε από το ήθος της γιαγιάς μας, του πατέρα μας, του Νικόλα, της μάνας μου, της Μιλιάς, να τα μεταποιούμε σε προσευχή. Δηλαδή ουδέποτε είπαμε «Μα γιατί μας το έκαμε αυτόν ο Θεός?» Το είχαμε μέσα μας. Εγώ προσωπικά το είχα. Δεν τους το είπα ούτε μία φορά. Ξέρεις πότε το είπα? Όταν πια επήγα φοιτητής, με έστειλε ο Άγιος Πορφύριος, τον Γέρον Ιάκωβον, τον Τσαλίκη στην Εύβοια. Ως φοιτητής νομικής, ναι, αρχικά. Ναι, ναι, ναι. Και μου είπε να πας να γνωρίσεις και να κάνεις πνευματικό σου πατέρα, τον πατέρα Ιάκωβο Τσαλίκη. Και μόλις επήγα μπροστά σε αυτόν τον τόσο διορατικό και αγιασμένο άνθρωπο, μικρασιάτη στην καταγωγή, ξέρεις τι μου είπε? Μου λέει, έβλεπε εδώ την καρδία. Δεν με έβλεπε κατά πρόσωπο. Και μου λέει, παιδί μου, μα τι θυμός είναι αυτός εκεί μέσα? Και γιατί, μου λέει, έχεις αυτόν τον θυμό εναντίον του Χριστού? Άρα το είδε εκείνος. Το είδε εκείνος. Αυτό λέγεται ομφάλος. Ήταν ομφαλοσκόπος? Όχι, δηλαδή... αυτόν ο όρος ομφαλοσκόπος, ναι, είναι λάθος, ξέρεις. Τι, το, να μας πείτε. Το απέδωσαν στους ησυχαστές, ναι, οι αντιησυχαστές του 14ου αιώνα. Τι, γιατί αυτό είναι η όραση που έχουν οι Άγιοι του Θεού, μάλιστα, να βλέπουν
μέσα στην καρδία των ανθρώπων. Και είναι η Θεία Χάρις. Δια της Θείας Χάρις. Θα φτάσουμε εκεί να μας πείτε λίγο τις ιδιότητες αργότερα. Λοιπόν, και ούτε εν όρασης λέγεται. Όρασης λέγεται. Είναι όραση όπου μεταστοιχειώνεται η ανθρώπινη σωματική όραση σε πνευματική. Μάλιστα. Και είδε αυτός ο άνθρωπος και άρχισα εγώ τότε να κλαίω, να του βγάζω τον πόνο μου και του λέω, γιατί επέτρεψε ο Θεός να πεθάνει ο Πέτρος τότε, του λέω. Δεν μπορούσε, να αφού ήταν να πεθάνει σαν ήρωας του 74. Έπρεπε να πάθει ατύχημα. Και μου λέει, θα κάνω προσευχή και αν μου δείξει ο Θεός θα σου απαντήσω. Μετά με ειδοποίησε και πήγα στο μοναστήρι και μου είπε, μα ο Πέτρος αγάπησε καμιά Εβραία? Του λέω, ναι. Όταν ήρθε στον Πεδουλά να μας δει, είπε στη μάνα μου ότι, ξέρεις, μη μαραζώνεις που χάσαμε το χωριό μας, θα πάμε στο Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ. Είχε πάει ήδη, είχε προηγηθεί με υποτροφία της ηλεκτρικής που ήταν υπάλληλος. Θα πιάσω και τον μικρόν, ο μικρός ήμουν εγώ τότε, 13 χρονών, και θα πάμε και οι τρεις μας στο Ισραήλ. Και τα καλύτερα πανεπιστήμια έχει εκεί, θα σπουδάσει ο μικρός. Του λέει, και λειτουργία που θα πηγαίνουμε, βλέπεις το ήθος της μάνας. Του λέει, της λέει, μάνα, μα εκεί είναι που γεννήθηκε ο Χριστός. Ναι. Γεμάται το Ισραήλ, η Ιερουσαλήμ, εκκλησίες. Του λέει, εγώ θα πηγαίνω. Εσύ και ο μικρός θα πηγαίνετε ή θα χαθείτε μέσα στα χρήματα των Εβραίων. Του λέει, εγώ δεν συμφωνώ. Ας είναι και μισή Κύπρος που έμεινε, μας χωρεί. Η μιλιά αυτά. Για γράμματι, κατά τα άλλα. Και της λέει, εντάξει, θα έρθω την επόμενη εβδομάδα και θα το ξανασυζητήσουμε. Και δεν ήρθε. Να γιατί ο Θεός δεν τον επήρε τον Ιούλιο και τον επήρε τον Αύγουστο. Και αυτό το είδε. Παρακολουθεί ο Θεός την ελευθέραν βούληση των όντων. Ναι, ναι. Και ανάλογα ο Θεός παρεμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων να τους πάρει κοντά του την καλύτερη του στιγμή. Φαίνεται ότι του Πέτρου η καλύτερη του στιγμή, και είμαι βέβαιος για αυτόν που λέω, το είδα μετά με πολλούς τρόπους, ήταν τα 24 του χρόνια μετά τον Πεδουλά, όχι μετά την εισβολή, μετά τον Πεδουλά. Πανιερότατα, αυτό το είδε ο Γερόν Ιάκωβος. Ναι, ο Ιάκωβος. Δεν του είχατε πει τίποτα, δηλαδή. Όχι. Αυτή ήταν η όραση που ευλογούνται οι Άγιοι μας. Έτσι. Που λέγεται Θεία Χάρις. Έτσι. Αυτό είναι ένα ζωντανό θαύμα. Μεγάλο θαύμα. Έτσι. Ίσως το μεγαλύτερο και από το οποίο μεγαλώνει την πίστη των ανθρώπων όταν ενεργεί. Και δεν ήταν μόνο αυτό, ξέρεις. Είναι η απάντηση που μου έδωσε, ναι. Ποιο είναι το νόημα της ζωής και του θανάτου για κάθε άνθρωπο ξεχωριστό. Α, μου είπε και κάτι που είναι σημαντικό να ακούσουν οι τηλεθεατές μας. Για κάθε θάνατο, μου είπε, ο Θεός έχει έναν τελείως διαφορετικό λόγο που τον παραχωρεί σε κάθε άνθρωπο. Άρα δεν μπαίνουν όλοι οι θάνατοι σε έναν καλάθι. Για κάθε θάνατο υπάρχει προσωπική σχέση αγάπης και σωτηρίας του Θεού. Ευχαριστώ. Να μου επιτρέψετε να πάρουμε δύο τηλεφωνικές, ναι, και βέβαια, να συνεχίσουμε. Ναι, κύριε Γεωργίου, ο κύριος Ευαγγελίδης, συγγνώμη. Ναι. Κύριε Ευαγγελίδη, πρώτα εσείς, παρακαλώ. Γεια σας, την ευχή σας, πανιερώτατε. Ευχαριστούμε για όσα πολύτιμα μας λέτε, πραγματικά. Θα ήθελα να αναφερθώ στην εκλογή σας και συγκεκριμένα στο ζήτημα που έχει επιληθεί με τον Αρχιμανδρίτη Παγκράτιο Μερακλή. Σκοπεύετε μετά από τόσα χρόνια να αποκαταστήσετε τον εψηφισμένο Μητροπολίτη Παγκράτιο? Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ναι, είναι καλή ερώτηση αυτή, διότι από καιρού εις καιρόν τίθεται. Ο πατήρ Παγκράτιος βρίσκεται στη Σκουριώτισσα, στον τόπο που ο ίδιος επέλεξε να μένει μετά τη δική μου εκλογή σε Μητροπολίτη. Του έκανα εισήγηση, ξέρεις, γι' αυτόν. Του λέω, πάτερ, εάν αισθάνεσαι αδικημένος από τη Σύνοδο, την τότε Σύνοδο, είμαι έτοιμος να πάω στη Σύνοδο και να κάνω εισήγηση για να αποκατασταθείς. Και μου είπε, όχι, προτιμώ να παραμείνω εδώ όπως είμαι. Άρα η πρόσκληση υπήρξε. Και υπάρχει. Και υπάρχει η πρόσκληση και το γνωρίζει ο πάτερ Παγκράτιος.
Ωραία. Να πάρουμε και τον κύριο Γεωργίου. Καλησπέρα κυρία Αλίδα. Καλησπέρα σας. Θέλω μια κάτι να μου απαντήσω γέροντας εκεί. Με ακούτε? Πολύ ναι, καθαρά, βεβαίως. Ο Χριστός γράφει η γραφή δεν είχε περιουσία και ούκ είχε που την κεφαλή κλείνε. Μπορεί να μας πει ο ιεράρχης γιατί οι ιεράρχες μας ζούσουν μέσα στη κλειδί. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Ναι, είναι ένα σύνηθες ερώτημα. Προσωπικά δεν ζω στη Χλειδή, ζω στην ευλογημένη Ευρύχου, η οποία έχει απλώς τα απαραίτητα. Ούτε αισθάνομαι ότι οι ιεράρχες μας ζουν μέσα στην Χλειδή. Είναι αλήθεια ότι η Εκκλησία της Κύπρου, ορισμένοι οργανισμοί αυτής της Εκκλησίας, έχουν χρήματα, μάλλον είχαν χρήματα. Είχαν χρήματα, τώρα δεν έχουν. Και ίσως είναι και αυτό μια άλλη ευλογία του Θεού, για να δούμε τη ζωή μας μέσα από το Χριστό και όχι μέσα από το χρυσό. Εάν και όποτε υπάρχει χλειδί, οπωσδήποτε αυτόν είναι εφάμαρτον, ιδιαιτέρως εάν δεν το μοιραζόμαστε με τον πονεμένο συνάνθρωπό μας. Και μας δυσκολεύει σε ό,τι αφορά έτσι, να ευλογηθούμε με τη Θεία Χάρη που έτσι, είναι ο στόχος της ζωής. Έτσι. Όμως ξέρεις πόσους πλούσιους, πόσους εφοπλιστές ξέρω που σώζονται δια των χρημάτων τους. Ναι. Μου έλεγε ένας, να μην πω το όνομά του, έχει κοιμηθεί τώρα. Ναι. Μου έλεγε, δεσπότη μου, εφοπλιστής αυτός του Πεδουλά. Εγώ θα σωθώ με το παρά μου. Εσύ, μου έλεγε, θα σωθεί με τη διδασκαλία του κηρύγματος. Μου έκανε την εντύπωση, είναι η διάκριση που είχε. Αυτός ήταν πνευματικό παιδί του Αγίου Πορφυρίου. Δεν τον εμπόδισε, και έκαμε ελεημοσύνες πάρα πολλές. Και αυτός και τα παιδιά του συνεχίζουν μέχρι σήμερα, η ευλαβεστάτη σύζυγός του. Λοιπόν, και βλέπω ότι δια του χρήματος μπορεί να κερδίζει την αιώνια σωτηρία του. Τώρα, εάν υπάρχουν ιεράρχες ή οποιοδήποτε άλλη κληρική που ζουν στη Χλειδή, είναι καλό αυτό να σταματήσει. Και αν δεν το σταματήσουν οι ίδιοι, μας σταματάει η ίδια οικονομική κρίση. Να μια άλλη μορφή διασπρόνειας. Να πάρουμε άλλες δύο και να συνεχίσουμε όλη αυτή την αφήγηση που μας οδηγεί και στο στόχο της συζήτησής μας. Να πάρουμε πρώτα τον κύριο Χρήστο. Κύριε Χρήστο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εις ευλογίες του πάντα του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου. Την ευχή του Χριστούγεννου. Πανιερώτατε, θα θέσω τρία θέματα. Ο Γέροντα Παΐσιος, σήμερα Άγιος Παΐσιος, είπε, οι Τούρκοι έχουν τα κόλληβα στην ποδιά τους. Δεύτερον, η Ευρώπη λαλή είναι με ψεύδος και απάτη στα χριστιανικά κράτη. Και τρίτον, ο Άγιος Παΐσιος είπε, μη χωρίτε τον κομμουνισμό στη Ρωσία, θα πέσει το 92, θα πέσει. Κάπως έπεσε. Και έπεσε, ναι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ναι, είναι τρία δεδομένα τα οποία πράγματι ο Άγιος Παΐσιος προσέγγισε. Και εν σχέση με την Τουρκία και εν σχέση με την Ευρώπη και εν σχέση με την αθεία ή στην τότε Σοβιετική Ένωση. Και πράγματι και τα τρία βλέπουμε ότι έχουν την αλήθεια τους. Το μένα να πραγματοποιήθηκε για τη Σοβιετική Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σύεται και το βλέπουμε. Ναι. Και μόνο η έξοδο μιας μικρής χώρας όπως η Ελλάδα είναι απειλή για όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλιστα έκαμε έναν ωραίο, ξέρεις, είναι καλά να το ακούσουμε οι τηλεθεατές, έναν ωραίο παραλληλισμό για να δείξει τη διαφορά της Αμερικανικής Ένωσης των πολλών ομόσπονδων εκεί πολιτιών εν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση των πολλών κρατών. Λέει, μην βλέπετε, λέει, την Αμερική. Στην Αμερική είναι ο κάθε κουρελιάρης, κάθε μετανάστης δηλαδή, πήρε τα κουρέλια του και όλοι μαζί έφτιαξαν μια κουρελού, μια κουβέρτα, μια πατανία, όπως έλεγαν παλιά στην Κύπρο, η οποία δεν μπορεί να σκιστεί με τίποτε. Ενώ στην Ευρώπη, λέει, το κάθε κράτος επήρε τον εθνικισμό του και το χάλιν του και το χαλίν του και ράψαν τα χαλιά. Αυτά κάποτε θα σκιστούν, λέει. Αυτό ο Άγιος Παΐσιος. Μάλιστα. Πολύ ωραία κουβέντα. Ναι, ναι, ναι. Πάμε και στην κυρία Ανδρέου. Ναι. Κυρία Ανδρέου. Παρακαλώ. Γιατί σας πανεριώτατε. Του κυρίου. Συνεχίστε, πείτε. Γεια σας, Φελίτα μου. Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω τον πάτε, πριν πολλά χρόνια άκουσα και μίλα για τον Ιάκωβο Τσαλίκη.
Πάτερ μου, μίλησες για ένα φίλο σου που την έβγαια. Συνεχίστε. Επήρες το και επώνεν το πόδι του. Θυμάσαι. Μην το ρωτάτε τον πανιερότατο. Ναι, για συνέχισε. Ολοκληρώστε ναι, την... Επώνεν το... Δεν έμπαιρνε μέσα και ο πάτερ Ιάκωβο Τσαλίκης είπε σας ο φίλος σας γιατί έρχεται μέσα. Ναι. Και μετά πήγε, έπεισε στον και πήγε και είπε του όταν πεθάνω θα είσαι εδώ να με ντύσεις. Ναι, για και το δεν τσιμί... το ξεχάνω. Ναι, και αγόρασα και τα βιβλία του και τα διαβάζω. Ναι, τώρα κατάλαβα, ναι. Ναι, πριν πολλά χρόνια το είπετε. Ναι, να απαντήσω. Σας ευχαριστούμε πολύ, να ακούσουμε τον πανιερότατο, βέβαια. Ναι, αυτός ο φίλος μου δεν είναι Κύπριος, είναι Ελλαδίτης, είναι ο Δημήτρης Δεμερτζής, ο οποίος τώρα είναι ιερομόναχος. Και τότε όταν κατάλαβα τι θησαυρός, κρυμμένος θησαυρός ήταν ο γέρον Ιάκωβος και όλοι αυτοί οι μεγάλοι, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, αυτός τούτος ο Πατριάρχης, ο νυν, ο Κωνσταντινούπολεος Βαρθολομαίος, συνέκλεινα σε αυτόν. Άρχισα κι εγώ αισθανόμενος μεγάλη υποχρέωση απέναντι στην πρόνοια του Θεού να μου δώσει τέτοιον πατέρα. Βλέπεις, εστερήθηκα τον πατέρα μου τον Νικόλα όταν ήμουν 8 χρονών. Μου έστειλε πατέρα ο Θεός. Δεν ήταν άδικος. Και αυτή η πατρότητα πολλαπλασιάστηκε στη συνέχεια και με άλλους ενάρετους ανθρώπους και εδώ στην Κύπρο. Είπα μέσα μου, πρέπει να κάνω κάτι που αυτόν τον δώρο που μου έδωσε να το μοιράζομαι. Όποτε πηγαίνω θα παίρνω μαζί μου ένα-δυο νέους φίλους μου για να δουν την αγιότητα εφηρμοσμένη. Όχι ότι είναι θεωρητικά, κάποτε, κάπου, και να φαίνεται σαν παραμύθι, σαν μύθος. Οπότε άρχισα να παίρνω ποικίλους φίλους στο γέρον Ιάκωβο. Και μέναμε μαζί εκεί, ξέρεις, 10 μέρες, βοηθούσαμε και στο μοναστήρι. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα αισθάνονται μια ευγνωμοσύνη. Βέβαια. Γιατί η αγιότητα για αυτούς πλέον είναι χειροπιαστό γεγονός, δεν είναι θεωρίες. Ένας από αυτούς ήταν ο Δημήτρης. Είναι γιος ιερέως. Μόλις τον πήγα μπροστά στον γέρο Ιάκωβο, γυρίζει και μου λέει ο γέρο Ιάκωβος. Ήμουν όμηρος τότε. Όμηρε μου, μα τι καλά παιδιά μου φέρνεις. Και τι βλέπω. Απάνω στο μέτωπο σου παιδί μου υπάρχει σταυρός. Είσαι από λεβιτική οικογένεια, ναι. Ιερατική οικογένεια. Του λένε ο πατέρας μου είναι ιερέας. Α, και εσύ να γίνεις παιδί μου, εύχομαι καλός ιερέας του υψίστου και κάποτε εσύ Δημητρό μου θα χρειαστεί να μ' αλλάξεις. Πω πω, και έγινε. Πληρώ. Πέρασαν τα χρόνια, ναι. Εγώ ήρθα Κύπρον, έγινα μάλιστα. Μοναχός στην Κύπρο. Ο αδελφός Δημήτριος πήγε στο Άγιον Όρος, έγινε ένα αγιορείτης και πήγε μια φορά να δει τον γέροντα, τον Ιάκωβο. Και του λέω, γέροντα, σε παρακαλώ μείνε, διότι το απόγευμα θα σε χρειαστώ. Και έλα να πάμε για μια βόρτα, του λέει, να αποχαιρετήσω το μοναστήρι. Και τον πήγα, λέει, σε όλο το μοναστήρι, το αποχαιρέτησε. Και η ώρα 4 και κάτι, κοιμήθηκε ο γέροντας και χρειάστηκε ο Δημήτριος τότε, όπως του το είχε πει, να τον αλλάξει και να τον προετοιμάσει για την κηδεία. Απίστευτη όραση αυτή, πνευματική, μέσα από την αγιοσύνη. Όμως θα σας παρακαλούσα, πανιερότατο, να πάμε λίγο πίσω, πριν από την ιεροσύνη, από αυτή τη στιγμή που εσείς μπαίνετε στην ιεροσύνη, σε κάποια φάση φυτάτε στο γυμνάσιο Ακροπόλεως. Ναι. Και γίνεστε και πρόεδρος του σχολείου. Δηλαδή είχατε ηγετικές ικανότητες. Μέσα από τα τόσα προβλήματα και... ήταν το κληρονομικό αυτό. Πάθια. Ήταν κληρονομικό από τον... την οικογένεια των Ακριτών. Μάλιστα. Ναι. Ήταν δύσκολο, ήταν εύκολος μαθητής, υπήρξατε και τα παιδιά που ήταν... Ναι, δεν ήμουν κανένας αριστούχος. Ναι. Ξέρεις πάντοτε, και ακόμα και σήμερα το έχω τούτο, και είναι λάττωμα, ξέρεις τούτο. Αγαπώ αυτά που αγαπώ. Που συμπαθώ, δηλαδή δεν έκανα μεγάλη προσπάθεια στα μαθηματικά, ενώ εκ των υστέρων στη φυσική, στη χημεία, τώρα στα 50 μου διαβάζω κβαντική φυσική. Δεν το έκανα όμως. Αυτό σας ρωτούσα, τι είναι αυτό που αγαπάτε να διαβάζετε τώρα? Ιστορία και θεολογία. Ναι. Και γεωστρατηγική και κβαντική. Ναι. Οπότε
Δεν ήμουν κανένας καλός μαθητής, αριστούχος μαθητής. Αλλά πώς έγινε. Τι. Πώς έγινε να εκλεγείτε πρόεδρος. Ήταν μεγάλα τα σχολεία, δεν ήταν. Είναι και πλουσιό, και πλούσιο σχολείο. Είναι πολύ πλούσιο αυτό, σχολείο. Το Ακροπόλεως. Εγώ νομίζω ήταν η αγάπη των συμμαθητών μου. Και δεν. Δεν βρήκαν κάτι καλύτερο, με βγάλανε εμένα τέλος πάντων. Πάτε λοιπόν αστυνομική, είστε πολιτικοποιημένος σε αυτή την φάση. Πώς, βέβαια. Ναι. Ήμουν στην Εδών, στο συνοικισμό Λατσιών. Ναι, η οικογένεια μου ήταν απλή μακαριακή. Γνωρίζω πολύ καλά παιδιά που ανήκουν στην Εδών, είναι οργανωμένοι. Πηγαίνουν μια φορά την εβδομάδα στο Σπάρτα Κολατσιών. Και εκεί οργανώνομαι και εγώ μέσα από αυτές τις τάξεις. Παραμένω οργανωμένος μέχρι το πρώτο έτος νομικής. Λόγω του ότι σκοτώθηκε ο αδερφός μου ο Πέτρος, επιάσα απαλλαγή από το στρατό. Και έτσι κατά άτυχην τύχην δεν εστρατεύθηκα. Και 17,5 χρονών ήμουν στα έδρανα της νομικής. Πολύ μικρός. Κάτι που δεν αγαπούσατε ιδιαίτερα. Και βασικά ο αδερφός μου, να είναι καλά εκ των υστέρων, με πίεσε πάρα πολύ, μου λέει: κοίταξε, τα φιλολογικά σου περνούν ούτως ή άλλως και η ιστορία. Πήγαινε νομική, μου λέει: έχεις εφράδια λόγου, θα μπορέσουμε στο μέλλον να πιο καλά να εργοδοτηθείς. Σημείωσε ότι μετά την προσφυγιά τα χάσαμε όλα. Ναι. Άρα, εμείς είχαμε και τη μεγάλη ευθύνη να αυτοδιαχειριστούμε τόσο ο αδερφός μου ο Χάρης, όσο και εγώ τον εαυτό μας. Δηλαδή, να σπουδάσουμε μόνοι μας. Κάθε καλοκαίρι πήγαινα στις Πέτσες Γκαρσόνι σε έναν υπερπολιτελείας ξενοδοχείο για να μπορέσω τα προστοζήν μου να τα εξασφαλίσω και το κυριότερο να τα οικονομήσω, να τα κάνω καλή διαχείριση, δηλαδή για να περάσω 10 ολόκληρους μήνες, οι οποίοι ήταν οι μήνες από το Σεπτέμβριο μέχρι και το τέλος Ιουνίου. Δεν θα ήταν εύκολο, πανιερώτατε. Κι όμως ήταν εύκολο για μένα. Ήταν εύκολο. Εγώ νομίζω ήταν η χάρη του Θεού, οι προσευχές της μάνας μου, των Αγίων Γερόντων που πλέον είχα γνωρίσει, διότι ήδη ξέρεις από το δεύτερο έτος νομικής, εγνώρισα τον Αγίον Πορφύριο. Πείτε μας για με έστειλε στον Παΐσιο, με έστειλε με συγχωρήσει στον Ιερόν Ιάκωβο. Μετά γνώρισα τον Άγιον Παΐσιο στο Όρος. Είχα εξομολόγων στην Αθήνα έναν Άγιον άνθρωπο. Είμαι βέβαιος ότι σε λίγα χρόνια θα ακούσει πολλά ο κόσμος γι' αυτόν, για τον Γέροντα Ευμένιον των Λεπρών, που είχε πνευματικό πατέρα τον Άγιο Νικηφόρον των Λεπρών. Εγνώρισα την παρέα των Λεπρών της Αθήνας. Με την εκλογή του Παπανδρέου τότε. Έτσι. Μάλιστα. Ναι. Το 81. Λοιπόν, οπότε η πολιτικοποίησή μου με τη γνωριμία με αυτούς τους γέροντες, τροποντινά. Απαλήθηκε. Έτσι, σιγά σιγά συνέχισα να έχω πολιτικές αγωνίες για τον τόπο μου, για την Ελλάδα. Όμως δεν ήμουν πλέον οργανωμένος πολιτικά, σε κανένα χώρο. Ναι. Και ήταν φάση της ζωής που περάστηκε και έτσι, ξεπεράστηκε. Έτσι, ναι. Έτσι. Και δόξα τω Θεώ, η γνωριμία μου με αυτούς τους ανθρώπους εκαθόρισε πλέον αυτό που βλέπετε απέναντι σας τώρα, έναν επίσκοπο. Και φτάνετε στην ημερομηνία που δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο, λένε, στην πρόνοια του Θεού, την ημερομηνία που χάθηκε ο αδερφός σας, ναι. Να χειροτονήσετε εσείς... Ναι, να γίνεται η εκλογή μου. Η εκλογή, η εκλογή σας, ακόμα πιο σημαντικό. Ναι. 22 Αυγούστου του 1998. Ναι. Ήθελα έτσι, είναι μια ζωή... Κάτι που είχε προφητεύσει, ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος του Θεού, ο Γέρον Ιάκωβος, ότι θα είναι επίσκοπος στον τόπο που γεννήθηκες. Α, το είπε αυτό. Ναι. Ο δε ο άλλος, ο Άγιος Παΐσιος, μου είπε, έλα να σου δείξω, γέ μου, εσύ θα φτιάξεις μοναστήρια κάποτε. Πώς να τα φτιάξεις? Να κάνεις δύο αυλές, μία για όλον τον κόσμο και μία μόνο για μοναχούς ή μοναχές, να μην γκρινιάζουν ούτε οι μοναχοί ούτε οι μοναχές. Και στο μέλλον, μου λέει, ο κόσμος θα κρεμαστεί πάνω από τα μοναστήρια και θα πιαστεί από αυτά. Και εκ των υστέρων, πράγματι, κάναμε μερικά μοναστηράκια και τα κάναμε με δύο αυλές, όπως είπε ο Άγιος Παΐσιος. Άρα για μένα η προφητεία που ακούν μερικοί, τελευταία να λέω για προφητείες των Αγίων, και ξενίζονται, ακόμα και μερικοί εκ των ιεραρχών. Δεν είναι γιατί εγώ είμαι κανένας προφήτης, δεν είμαι προφήτης.
ούτε καν προφητολόγος, όπως είπε ένας εύστοχα δημοσιογράφος. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω ζήσει την προφητεία στον εαυτό μου. Άρα η προφητεία είναι κάτι που υπάρχει. Απλά προηγείται των γεγονότων. Πάντως, διαβάζοντας ένα αγαπημένο, πολύ αγαπημένο κείμενο σε μένα, είναι του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, ναι, περί Θείας Χάριτος. Μάλιστα. Και ανάμεσα σε όλα αυτά που είναι ιδιότητες της Θείας Χάριτος είναι και η προφητεία. Μπράβο. Δηλαδή, έτσι. Είναι η θερμότητα, είναι η αγαλίας, είναι η ειρήνη. Η αγάπη. Η αγάπη που είναι ο μόνος νόμος. Έτσι. Και η προφητεία. Η διδασκαλία. Δηλαδή ένας που έχει σήμερα χάρισμα να διδάσκει την ορθόδοξη αλήθεια, νομίζω είναι μεγαλύτερο χάρισμα και από το διορατικό και το προορατικό. Διότι σήμερα, εάν δούμε οι άνθρωποι όλης της γης, τι ανάγκη έχουν, αγαπητοί μου. Νομίζω αυτό που έχουν ανάγκη είναι έναν άνθρωπο να τους διδάξει το πώς να συγχωρούν. Μεγάλη υπόθεση. Το πώς να μετανοούν. Πώς να μετανοούν, πώς να αγαπούν. Φύγετε δύο πυλώνες τώρα. Πώς να ζηλεύουν λιγότερο. Πώς να βλέπουμε τα πάθη μας και να αρχίσουμε σιγά σιγά να αγωνιζόμαστε. Με αυτόν τον τρόπο μας εδίδαξαν αυτοί οι μεγάλοι Άγιοι. Άλλωστε, πρέπει να πούμε, σας παρακαλώ, αν μπορείτε να μας πείτε πόσο ψευδής είναι, πόσο ψευδές είναι το κάθε τι. Ναι. Και πόσο χαμένο είναι, τώρα είναι, εγώ το θέτω ως εισήγηση, αλλά είναι ερώτηση. Έξω από αυτούς τους πυλώνες και από αυτό το δρόμο που θέσατε, συγχώρεση, μετάνοια, το να προχωρήσεις έτσι, να θελήσεις να φωτιστείς ως ψυχή, αλλιώς ζεις ένα ψέμα, πανιερώτατε. Και αυτό το ψέμα... Ένα ψέμα όμως το οποίο... Εάν δεν το μετανιώσεις, αν δεν το αντιληφθείς προηγουμένως με την επίγνωση, εάν δεν συντριβείς το ότι ζω ψεύτικα τη ζωή μου. Ναι. Θυμούμε έτσι κάποτε όταν με φώτισε ο Θεός εμένα και είδα ότι σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητάς μου δεν ήμουν τόσο αληθινός όπως έδειχνα. Και έτσι συνετρίβηκα. Και είχα την εντύπωση ότι όλα αυτά τα χρόνια, λέω, ελάτρευα το είδωλο του εαυτού μου. Δηλαδή το λέει πολύ ωραία με αρχαία ελληνική ο Αγιός Ανδρέας της Κρήτης. Αυτίδωλον εγενόμην της πάθεση. Όλοι το κάνουμε αυτό. Όλοι μας. Όλοι το είναι ιδίωμα του εγώ αυτό. Και είναι και ο μύθος του Νάσκη σου στην αρχαία μυθολογία. Έτσι. Λοιπόν, οπότε ο άνθρωπος συντρίβεται όταν βλέπει ότι περνούν τα χρόνια του και τελικά λατρεύει το εγώ του και τα πάθη που συνοθούνται γύρω από το εγώ και αναπαράγονται. Οπότε εκείνη τη στιγμή είναι πολύ σημαντική ο άνθρωπος να γονατίσει και σωματικά και πνευματικά και να καταλάβει αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, άνευ εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Οπότε εκείνη τη στιγμή πλέον ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι για να διορθώσει όλα αυτά τα πάθη που βλέπει μέσα του και στον καθέναν ποικίλουν και διαφοροποιούνται, δεν είναι σε όλους τα ίδια. Πολλαπλασιάζονται, όπως είπατε. Ναι. Αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί αυτά τα πάθη ούτε να τα κόψει, ούτε να τα δεσμεύσει με τεχνικές, με διάφορους τρόπους που εισηγούνται ποικίλες θρησκείες και θεραπευτικές μέθοδοι του New Age. Οπότε τι συμβαίνει? Εκείνη την ώρα ο άνθρωπος αρχίζει να μιλά του Χριστού. Και τι συμβαίνει? Από αυτή, και την, ώρα από αυτή και μετά... τη συνομιλία και μετά αρχίζουν οι απαντήσεις να έρχονται μέσα. Μια ωραία απάντηση είναι να φωτιστεί ο άνθρωπος και να δει και παρακάτω. Δηλαδή ξεκινάς από έναν πάθος, το κυρίαρχο. Και μετά βλέπεις ότι αυτό το πάθος από κάτω του υπάρχουν 4-5 άλλες ρίζες. Μπορεί να είναι
ο θυμός, η ζήλια, ο ανταγωνισμός, η ανασφάλεια, έναν παράπονο το οποίο είχες κατά του πατέρα σου, κατά της μητέρας σου, κατά του Χριστού, κατά του Χριστού του ιδίου, η κυταρική μνήμη που είπαμε, ξυπνά μέσα στον άνθρωπο. Και τι γίνεται από εκεί και πέρα. Και από εκεί και πέρα σε οδηγεί χάρις. Αυτό. Απάνω σε αυτό που είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο. Δεν οδηγείς εσύ τα πράγματα πλέον. Άρα, εσύ προσφέρεις την κοπριά του εαυτού σου και έρχεται η χάρις η ίδια να βάλει το σπόρο για να φυτρώσει σιγά σιγά το λουλούδι που λέγεται μετάνοια. Άρα το ζητάς. Το ζητάς, βέβαια. Το ζητάς και αφήνεσαι. Έτσι. Αφού συνέλθεις από το σώμα. Ζητείτε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προστεθήσεστε. Και σου δίνεται. Και σου δίδεται. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να το ζητήσει πάλι και πολλάκι, διότι πολλές φορές στα πρώτα μας βήματα το ζητούμε αναμενιγμένα, με απελπισία, με αγωνία, με εγωισμό. Ναι. Δεν ξέρουμε και γιατί το θέλουμε, ίσως επειδή το διαβάσαμε κάπου. Ενώ το σημαντικό είναι να το ζητήσεις όπως ζητά το έλεος ένας ο οποίος έχει καταδικαστεί σε θάνατο. Με όλη σου την ύπαρξη. Έτσι, εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της ισχύος. Και τι συμβαίνει εκεί. Είπαμε, τότε ανοίγει μέσα σου το φανάρι, το φως. Εκεί σώζεσαι βασικά. Λοιπόν, εγώ δεν λέω σώζεσαι, η σωτηρία... όπως λέει και το τραγούδι της ψυχής είναι μεγάλο πράγμα. Εκεί μπαίνει στο δρόμο της σωτηρίας, του ελέους. Ας θέλουμε να μας να ακριβολογούμε, μπαίνει στο δρόμο του ελέους. Γιατί είναι από ελέους. Και εκεί αντιλαμβάνεσαι αν είσαι μέσα σε αυτόν τον δρόμο από τον τρόπο που κρίνεις τους άλλους. Δηλαδή αν τους κρίνω τους άλλους με έλεος, με σπλαχνικότητα, δεν πειράζει, με εσπλαχνία, με δικαιολογία, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι έχεις μια συγγένεια με τον Χριστό. Πανιερώτατε, ήταν πολύ σπουδαίο αυτό που μας είπατε. Ναι. Πολύ σπουδαίο. Δηλαδή σας ευχαριστούμε που μας το μεταφέρατε. Διαφορετικά, εάν βλέπω τον εαυτό μου στις κρίσεις μου να είμαι αμήλικτος, να είμαι πολύ λογικός, πολύ τετράγωνος, πολύ επιθετικός, πολύ ανταποδοτικός ή αμυντικός ή και κρυψίνους, διότι ποικίλουν οι χαρακτήρες, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν είναι έλεος. Και όλο αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο στην πίστη μας. Θα λέγατε ότι είναι κορυφαία η στιγμή της ταπείνωσης. Υπάρχει τίποτα πιο κορυφαίο από την ταπείνωση. Της μετάνοιας. Είναι τυχαίο το ότι η εικόνα του Χριστού που προβάλλεται από την Εκκλησία πριν την Ανάσταση και πριν την Εισάδου κάθοδον είναι η άκρα ταπείνωσης. Τι υπέστην ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο τέλειος Θεός και ο τέλειος Θεός, ο και τέλειος άνθρωπος. Την άκρα ταπείνωση. Είναι ένας Θεός ο οποίος εκούσια με τη θέλησή του επέθανε. Για μας. Για μας. Δηλαδή μπορούσε αυτός ο Θεός να μηχανευτεί χίλιους τρόπους να μην πεθάνει. Και του είπε όχι πατέρα μου, του Θεού πατέρα. Όσον και να πονώ για αυτόν που έρχεται να γίνει το θέλημά σου. Λοιπόν, απάνω σε αυτό το πολύ πολύ έτσι φωτεινό κομμάτι της συζήτησής μας, να μου επιτρέψετε να πάμε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε πίσω. Λοιπόν, θα πάρουμε δύο ερωτήσεις από τους τηλεθεατές, τηλεθεάτρες που θέλουν να σας ρωτήσουν, πανιερώτατε, και να επιστρέψουμε στην κουβέντα μας. Κυρία Αριστοδήμου, θα παρακαλέσω πολύ σύντομα και τα δύο τηλεφωνήματα, γιατί τρέχει ο χρόνος. Ελίτα μου, καλό απόγευμα. Και σε εσάς. Την ευχή σας, πανιερώτατε. Του κυρίου κορή μου. Όταν εξελέγεται το 1998, η πρώτη σας επίσκεψη ήταν στις γυναίκες του Δοφράγματος που βαστούσαν τις φωτογραφίες των αγνοωμένων και περιμέναν τα παιδιά τους. Εκεί μας είπετε και μας δώσατε μια ελπίδα και μας είπετε μην φοβάστε και κάποια μέρα θα επιστρέψουμε και στη Μόρφου και σε όλα τα κατεχόμενα. Ο κύριος Αντζιντζή εχθές είπε θα δώσει κλονάριν ελιάς. Και οι ρίζες της ελιάς φτάνουν σε όλη την Κύπρο. Έχουμε την ελπίδα, πανιερώτατε, να περπατήσουμε ελεύθεροι σε όλη την Κύπρο μας. Και αν μπορείτε να μας πείτε και δύο λόγια για τον Άγιον της Ορούντας, ο οποίος ξέρω ότι είχε μια σχέση με τη μεταφορά του. Ευχαριστώ πολύ.
Είστε καλά, ευχαριστούμε. Πολύ σύντομα όμως θα ναι. πρέπει να... Βεβαίως το όραμα της ελευθερίας της Κύπρου υπάρχει όχι λόγω Ακιντζή, ούτε λόγω Αναστασιάδη, λόγω του ότι το θέλει, το έχει, είναι μέσα στο σχέδιο του Χριστού. Λέω πολλές φορές δεν έχουμε μόνο σχέδια για τον τόπο μας και για κάθε τόπο. Οι άνθρωποι έχει σχέδιο και ο Θεός και φαίνεται ότι το εφαρμόζει σιγά σιγά. Τώρα για το τελευταίο που είπε είναι για τον Άγιο Φιλούμενο. Μάλιστα. Με τον οποίο κατάγεται από την Ορούντα ο Άγιος, σε μαρτύρησε στο φρέαρ του Ιακώβ. Συμβάλαμε κι εμείς ο λίγον στο να γίνει η καταγραφή του βίου του και βοήθησε πάρα πολύ το συσταθέν κοινόβιον, των γυναικείων κοινόβιων του Αγίου Νικολάου της Ορούντας με έναν ωραίο βίο που εξέδωσε. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να χτίσουμε και εκκλησία του Αγίου Φιλουμένου. Νομίζω ο Άγιος Φιλούμενος, αν κάτι πρέπει να πω εδώ εντάχει, είναι ότι ο τρόπος που εκοιμήθη, που εμαρτύρησε από φανατικούς σιωνιστές έχει προηγηθεί της εποχής μας. Μάλιστα. Ακόμα και το μαρτύριο του δηλαδή είναι προφητικό με την έννοια ότι ήδη τώρα πολλοί χριστιανοί σφαγιάζονται για την πίστη τους. Όταν αυτό συνέβη και το 1979 ήταν κάτι το παράδοξο. Τώρα είναι κάτι σύνηθες. Άρα κάτι που σήμερα το βλέπουμε ότι είναι παράδοξο, δεν ξέρεις μετά από 10-20 χρόνια πώς θα το δούμε. Κυρία Αθηνοδόρου, σύντομη ερώτηση σας παρακαλώ. Και Χριστός Ανέστη και σε εσάς κυρία Ρίτα μου. Αλήθως. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Είναι για τις εκτρώσεις που θέλω να σας πω. Και συγκεκριμένα ζητώ την άδεια σας να διαβάσω 4 μικρές γραμμούλες που λέει για μια βιντεοκατσέτα που έχει γυριστεί στην Αμερική. Είναι η μυστική κραυγή αυτή η έκτρωση ήταν στην 5η εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Από το φόβο και την προσπάθεια που κάνει για να σωθεί το έμβριο από τα φωνικά εργαλεία του γιατρού. Ναι, ούτε αυτό είναι ανοίγει δηλαδή. Το στοματάκι του ναι. και οι παλμοί της καρδούλας του ανεβαίνουν στους 200 παλμούς. Η μητέρα του αντί να το λυπηθεί και να το σώσει το σκοτώνει και η κραυγή του δυστυχώς δεν ακούγεται ποτέ και δεν συγκινεί κανένα. Γι' αυτόν την βιντεοκασέτα αυτήν την ονόμασαν μυστική κραυγή. Στο βίντεο όμως φαίνεται καθαρά το άνοιγμα του στόματος του και η αγωνία του θανάτου. Σας ευχαριστούμε κυρία Αθηνοδόρου να ακούσουμε τα σχόλια του Πανιερώτατου γιατί είμαστε στα 3 τελευταία λεπτά. Απολογούμε. Ναι, βεβαίως ο άνθρωπος όπως λέει η Εκκλησία μας υπάρχει εξάκραση λήψεως από τη στιγμή που συλλαμβάνεται το σπερματοζωάριο από το Άριο. Από εκείνη τη στιγμή, από το πρώτο δευτερόλεπτο υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει ζωή. Εξού και η κυταρική μνήμη που είπε ο Άγιος Παϊσίος. Μάλιστα, ο Άγιος Πορφύριος. Πορφύριος. Λοιπόν, τώρα μπροστά σας αγαπητοί μου έρχεται έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι επίσκοπος, αλλά κάποτε υπήρξε και αυτός βρέφος. Κάποτε υπήρξα και εγώ συλληφθέν τέκνων. Το ύστερον τέκνο του πατέρα μου και της μητέρας μου, γιατροί είπα στη μάνα μου ότι πρέπει να το κάνεις έκτρωση, διότι πολύ πιθανό να γεννηθεί νάνος. Είμαι σύνδρομο Down το παιδί. Το επειδή, τώρα, και, ναι, επειδή ήταν πολύ μεγάλη ηλικία η μάνα μου και είχε και ένα πρόβλημα στις γέννες της. Πόσο χρόνο ήταν? Ήταν 41. Ναι. Και όπως η μάνα μου αρνήθηκε να κάνει έκτρωση και είπε εγώ θα κρατήσω το μωρό και ό,τι μου στείλει θα το μεγαλώσουμε ακόμα και νάνων, ακόμα και καθυστερημένων και χάρη τη Θεού γεννηθήκαμε υγιέστατη, πανύψηλη και... Δεν ξέρω να είμαι και πολύ down. Ναι. Ήταν πολύ, πολύ μεγάλες εκείνες οι γυναίκες. Μάλιστα. Απέραντα με την καλοσύνη τους ήταν δυσθεωράτη. Πανιερώτατε, επειδή φτάσαμε στο τέλος, θέλω να σας παρακαλέσω να μας μιλήσετε και λίγο για την μεταθάνατο. Ζωή. Ζωή, δηλαδή ενός κανονικού άνθρωπου. Πολύ κανονική είναι. Ενώ που δεν έχει γίνει Άγιος, που δεν... Ναι, ναι. Αυτό που είναι όπως είναι. Μόνο το σώμα πεθαίνει, ναι. Η ψυχή δεν πεθαίνει ποτέ. Από τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη, ο άνθρωπος πλέον είναι καταδικασμένος να υπάρχει εσαΐ. Γι' αυτό και λέει η Εκκλησία μας, άπαξ το ζήν
και μετά το θάνατος και κρίση. Λοιπόν, μία φορά ζει ο άνθρωπος και αυτή η ζωή δεν έχει σχέση με την ενδοκοσμική ζωή. Τώρα, όταν χωρίσει η ψυχή από το σώμα, τότε είναι αυτό ο βιολογικός θάνατος που περιγράφουμε. Για την Εκκλησία, την Ορθόδοξη, είναι πολύ σημαντικός ο θάνατος να μην είναι απλά εγκεφαλικός, αλλά να είναι και η παύση της καρδίας. Mm. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, αυτά τα ξέρουμε μέσα από εμπειρίες πολλών ανθρώπων, οι οποίοι μας τις μετέφεραν αυτές τις εμπειρίες, γιατί επανήλθαν κατά ευδοκίαν του Θεού σε αυτήν την πρόσκαιρη ζωή. Και από τους Αγίους. Και από τους Αγίους, αλλά και από ανθρώπους τωρινούς. Μένα μου έτυχε ένα-δυο που ήρθαν και μου είπαν τις εμπειρίες τους. Η ψυχή βλέπει το σώμα νεκρών, βγαίνει από πάνω η ψυχή και σιγά σιγά αποχωρίζεται από τον ενδοκοσμικό περιβάλλον, δηλαδή από τα φώτα του δωματίου, από τα φώτα του χωριού ή της πόλης, και εισέρχεται σε άλλη διάσταση ζωής. Το αντιλαμβάνεται ότι είναι ζωή, διότι δίπλα της, λέει, αισθάνεται την παρουσία ενός αγγέλου. Και εισέρχεται αρχικά σε μια σκοτεινή διάσταση, και σε αυτήν τη σκοτεινή διάσταση ενίοτε ακούν και δαιμονικές κραυγές να διεκδικούν την ψυχή, και ύστερα βλέπει ένα φως το οποίο είναι πολύ ελκυστικό, είναι πολύ γλυκή, και όσο πλησιάζουν βλέπουν ότι δίπλα τους δεν είναι μόνοι πλέον. Δηλαδή βλέπουν ένα τεράστιο διάδρομο που δεν είναι διάδρομος χωρητικός, νοερός, ο οποίος ανεβαίνουν οι ψυχές των και κοιμημένων, δεν τους λέμε νεκρούς, αλλά και κοιμημένους, αφού προσδοκούμε ανάσταση νεκρών. Και αυτοί οι άνθρωποι ανεβαίνουν προς αυτόν το φως, και αυτόν το φως, μια γυναίκα που το έζησε αυτόν και μου το είπε του ιδίου, όταν ερώτησε εκεί, συνάντησε τον παππούν της που είχε προηγηθεί, που είχε κοιμηθεί, και του είπε: «Παππού, ποιο είναι αυτόν το γλυκύ φως που πρέπει να περάσουν όλες οι ψυχές για να φτάσουν κοντά στο Θεό?» Και της είπε: «Αυτόν το φως είναι η Θεοτόκος, η μητέρα του φωτός». Και μέχρι εδώ είδε. Μετά είπε ο παππούς της μέσα από την όραση αυτού του φωτός να επιστρέψεις πίσω, να ολοκληρώσεις τη μετάνοιά σου. Τέτοιες μαρτυρίες έχουμε. Επειδή φτάσαμε στο τέλος δυστυχώς αυτής της εκπομπής, άρα ξέρουμε ότι η ψυχή, το πνεύμα συνεχίζει. Βεβαίως, και αισθάνεται οι μεν δίκαιοι, δεν έχουν πόνο, δεν έχουν θλίψη, ένα θαουκέστη πόνο, σου λείπει, στεναγμός, αλλά έχουν συνεχή σχέση με το Θεό, γνώση του Θεού και γνώση των Αγίων και των συνανθρώπων τους. Οι άνθρωποι όμως, οι οποίοι δεν είναι δίκαιοι και δεν ολοκλήρωσαν τη μετάνοιά τους ή δεν μετανόησαν καθόλου, κουβαλούν την ενέργεια την αρνητική που είχαν στη γη. Την κακία, τη ζήλια, το φθόνο, την αντιπαράθεση, το θυμό. Και βασανίζονται. Και βασανίζονται. Από μόνοι τους δηλαδή. Άρα είναι πολύ σημαντικό να αγωνιστούμε από αυτήν τη ζωή. Σας ευχαριστούμε πραγματικά με όλη μας την ψυχή που ήρθατε μαζί εδώ στο στούντιο μαζί μας για να μας μιλήσετε για όλα αυτά που είχαν μεγάλη σημασία σήμερα, συμβολική ημέρα. Ναι. Πραγματικά ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τους τηλεθεατές μας. Λυπούμαστε που φτάσαμε τόσο σύντομα στο τέλος της εκπομπής. Να είστε καλά.